Συνάδελφοι και συναδέλφες, γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας γιατί βρισκόμαστε σήμερα εδώ και καταλαβαίνουμε ότι μόνο με τον αγώνα μας, τον αποφασιστικό, το μαζικό, το δυναμικό, θα μπορέσουμε να πετύχουμε αποτελέσματα που θα ανακουφίζουν τη ζωή μας. Είμαστε εδώ λοιπόν γιατί οι λογαριασμοί του ρεύματος έχουν φτάσει στο Θεό. Γιατί το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχει γίνει είδος υπερπολιτελείας. Γιατί η βενζίνη για να βάλουμε στα αμάξια μας κατά τους κυβερνώντες και τα παπαγαλάκια τους είναι απόδειξη πλουτισμού όπως μας λένε και προνόμιο που πρέπει να έχουν μόνο αυτοί που είναι πλούσιοι. Είμαστε εδώ γιατί το να πάμε στο σούπερ μάρκετ έχει αποδειχτεί ότι είναι επικίνδυνη αποστολή και σκεφτόμαστε τι να μην ψωνίσουμε, τι να μην βάλουμε στο καλάθι που έχει του σπιτιού μας από τις καθημερινές ανατιμήσεις. Είμαστε εδώ συνάδελφες και συνάδελφοι γιατί τα μεροκάματα και οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι στα τάρταρα. Τα κέρδη όμως, τα κέρδη των λίγων αυξάνονται. Και το πράγμα έχει συνέχεια. Οι εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία θα φέρουν νέες μεγάλες αρνητικές συνέπειες στη ζωή μας. Ήδη το βαρέλι του αργού πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια. Οι τιμές στα σιτηρά εκτοξεύονται. Και όλα αυτά γιατί τα κοράκια του πολέμου, η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία βγάζουν τώρα τα κανόνια τους σε πρώτο πλάνο για να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές, για να έχουν για το ποιος θα πρέχει τον πρώτο ρόλο στη μοιρασιά της πίτας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, συναδέλφες και συνάδελφοι, η επέμβαση της Ρωσίας δεν διεξάγεται για την ευημερία των λαών. Δεν γίνεται για να έχουμε εμείς φθηνότερο πετρέλαιο. Τα λαϊκά νοικοκυριά να έχουν φθηνή πρόσβαση στην ενέργεια, τη θέρμανση, το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο πόλεμος γίνεται για να κερδίσουν ακόμα περισσότερα οι λίγοι, τα μονοπόλια, οι επιχειρηματικοί κολοσσοί που ελέγχουν τους αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου, για να κερδίσουν οι έμποροι των όπλων και οι μεγάλοι τραπεζίτες. Οι λαοί θα πληρώσουν τα σπασμένα. Και γι' αυτό το λόγο και στη χώρα μας, εδώ στη γειτονιά μας, σουλατσάρουν οι στρατιωτικές μηχανές του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό βρίσκονται εδώ τα γεράκια του πολέμου, στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα. Δεν κόπτονται για τη δική μας ασφάλεια, για την ευημερία του λαού μας και των άλλων λαών της γειτονιάς μας. Για τα συμφέροντα των μονοπωλίων βρίσκονται εδώ. Οι λαοί δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Και σήμερα, συναδέλφες και συνάδελφοι, πιο ολοκληρωμένα μπορεί να κατανοηθεί το σύνθημα που βγήκε μέσα από τη ζωή, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό, βάζοντας το επίκεντρο της πάλης τις λαϊκές ανάγκες. Εμείς, ο εργατόκοσμος, δεν πρέπει να περιμένουμε εργολάβους λύσεων, κυβερνητικούς μεσίες που θα προστατεύσουν την ασφάλεια και την ευημερία της ζωής μας. Έχουν αποδειχτεί άλλωστε στην πράξη ότι και οι μεν και οι δε και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί στην ίδια υπηρεσία βρίσκονται, στην υπηρεσία των συμφερόντων των λίγων. Και δεν είναι μόνο αποτελεσματικοί να κάνουν καλά αυτή τη βρωμοδουλειά, αλλά είναι και επικίνδυνοι, γιατί μπλέκουν τη χώρα μας και το λαό μας σε συμφωνίες και δεσμεύσεις. Μπλέκουν το λαό μας στον καυγά των υπεριαλιστικών υπερδυνάμεων. Και όλοι ξέρουμε ότι όταν στο Βάλκτο τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράκια. Και ζωντανή απόδειξη, ζωντανό παράδειγμα είναι αυτό που γίνεται τώρα στην Ουκρανία. Με την επικίνδυνη πολιτική που ακολουθείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, έχουν μετατρέψει τον τόπο μας σε ένα απέραντο ορμητήριο του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών και ταυτόχρονα σε τεράστιο μαγνήτη για πιθανά αντίπεινα.
Συνάδελφες και συνάδελφοι, η απάντηση στη σημερινή κατάσταση με τις ανάγκες μας να συνθλίβονται στην κρεατομηχανή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας δεν είναι να συνταχτούμε πίσω από τον ένα ή τον άλλο εκμεταλλευτή του μόχθου μας, ούτε να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας στον έναν ή στον άλλον κυβερνητικό τιμονιέρι που τάζει ότι θα λύσει τα προβλήματά μας, αλλά στη συνέχεια μας φορτώνει με νέα βάρη. Το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί. Πού βρίσκεται λοιπόν η λύση? Πού βρίσκεται η προοπτική? Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη, στον αγώνα μας που θα σφραγίσει τις εξελίξεις. Βρίσκεται στην προοπτική ο λαός μας να γίνει πρωταγωνιστής και όχι θεατής των εξελίξεων. Γι' αυτό λοιπόν δυναμώνουμε την πάλη μας με επίκεντρο τις ανάγκες μας. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στους άδικους, τους ληστρικούς, τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Την πάλη μας για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους και προσφυγιά. Θέλουμε να ζούμε ειρηνικά, με φιλία και συνεργασία με τους λαούς όλου του κόσμου. Ο εργατόκοσμος δεν έχει τίποτα να χωρίσει με τους άλλους λαούς. Μας ενώνουν οι ίδιες αγωνίες, μας ενώνουν τα ίδια βάσανα. Έχουμε τα ίδια όνειρα για ένα κόσμο καλύτερο, για μας και τα παιδιά μας, χωρίς φτώχεια, χωρίς εκμετάλλευση. Σε αυτή την προοπτική καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις και αγωνιζόμαστε να γίνουν πράξη όσα ονειρευόμαστε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.